collection και το room tour, ένα βίντεο που μου ζητάτε σχεδόν καθημερινά είναι το τι έχω μέσα στην τσάντα μου και επειδή εγώ δεν χαλάω χατήρια, πάμε να δούμε παρέ τι έχω μέσα στην τσάντα μου. Αρχικά, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι έχω τσαντομανίαση. Γενικότερα μου αρέσουν πάρα πολύ οι τσάντες, δεν με ενδιαφέρει να είναι από έναν ακριβό οίκο ή οτιδήποτε. Αν δω μια τσάντα και μου αρέσει, θέλω οπωσδήποτε να την πάρω. Εντάξει, αν έχει και πάρα πολλά λεφτά, εννοείται πως δεν θα το κάνω αυτό. Δεν θα παίρνω ποτέ μια τσάντα που έχει 1000 ευρώ, όπως ακούω κάποιες κοπέλες που λένε, και να τριχιάζω που το ακούω αυτό. Αλλά γενικότερα θα ήθελα να κρατάω τσάντες συγκεκριμένου στυλ, δηλαδή μου αρέσουν τσάντες με πολλές τσέπες, πολλές θήκες, διότι θέλω να αποθηκεύω τα πράγματά μου. Δεν μου αρέσουν οι τσάντες που γίνεται μέσα ο πανικός του πανικού. Γενικότερα θα δείτε και εμείς την τσάντα μου, δεν υπάρχει τίποτα χύμα, τίποτα όμως. Είναι όλα μέσα σε ένα σεσεράκι, σε τσαντάκια κλπ. Η τσαντούλα που κρατάω αυτό το διάστημα είναι αυτή εδώ. Είναι από την εταιρεία Michael Kors, έχει κάποια ειδική ονομασία, θα σας τη γράψω κάπου εδώ τριγύρω. Μου την πήρε ο καλός μου δώρο για τα Χριστούγεννα, με ρώτησε για την πρωτοχρονιά μάλλον, γιατί εμείς αλλάζουμε δώρο την πρωτοχρονιά. Με ρώτησε τι δώρο ήθελα, του είπα θέλω μια τσάντα μαύρη που να έχει πολλές θήκες και ειδικά μια εξωτερική θήκη, άσχετα από αυτή που δεν έχει εξωτερική θήκη. Γενικότερα μου αρέσουν οι εξωτερικές θήκες γιατί είναι εύκολο στο να βάζω το κινητό μου και τα κλειδιά μου και να τα βρίσκω πολύ εύκολα. Όμως επειδή παλιότερα είχα αγοράσει μια άλλη τσάντα που είχε ένα ειδικό λουρί μόνο για τα κλειδιά, οπότε ήθελα και μια τέτοια, του ζήτησα και αυτό. Αλλά εντάξει, μην έχουμε και παράπονο, τέτοια ωραία τσάντα. Μου την στείλανε, να σας πω την αλήθεια, από την Αμερική, γιατί είναι μια ξαδέρφη του που μένει εκεί. Εδώ δεν την έβρισκε και του άρεσε σαν σχέδιο και μου την παρήγγειλε από εκεί. Εγώ δεν ήξερα τι τσάντα, ήξερα ότι θα είναι σίγουρα τσάντα, αλλά δεν ήξερα τι είναι. Αλλά η μεταφορική εταιρεία άργησε πάρα πολύ να τη στείλει, ενώ την παρήγγειλε Δεκέμβρη, ήρθε προς τα τέλη, αρχές Δεκέμβρη μάλιστα, ήρθε τέλη Γενάρη και εγώ ανυπομονούσα και την πρώτη χρονιά δεν πήρα δώρο. Πήρα άλλα δωράκια, δεν πειράζει. Λοιπόν, να σας δείξω αρχικά μέσα πως φαίνεται, θα σας δείξω και μετά τις τσέπες και τα λοιπά. Έχει πάρα πολλές θήκες, είναι βασικά τσάντα ταξιδίου στην ουσία αυτή, γιατί έχετε και να βάζεις και το tablet και το laptop κλπ. Και γενικότερα, όπως σας είπα, δεν βλέπετε χύμα πράγματα, δηλαδή χύμα πεταμένα κραγιόν ή οτιδήποτε άλλο, διότι δεν μου αρέσει να πετάω πράγματα μέσα στη τσάντα μου έτσι χύμα. Μετά γίνεται ένας χαμός. Αν και εντάξει, κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο να είναι, μια απόδειξη θα την πετάξω μέσα, κάποια λεφτά θα τα πετάξω έτσι χύμα μέσα. Οπότε σχεδόν κάθε βράδυ κάθομαι, τα αδειάζω όλα και την ξαναφτιάχνω την αρχή, γιατί όπως σας είπα, δεν μου αρέσει αυτός ο πανικός που δημιουργούνται μέσα, ο πανικός που δημιουργείται μέσα στις τσάντες. Λοιπόν, με το πρώτο πράγμα που θα ξεκινήσω είναι με τη θήκη των γυαλιών μου. Είναι αυτή εδώ και τα γυαλιά μου είναι αυτά. Είναι αυτά εδώ τα μοβ. Και μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι από την εταιρεία Carrera, τα έχω από πέρσι την Άνοιξη, οπότε τα έχω ένα χρόνο, είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραίος φακός και εγώ έχω φωτοευαισθησία και δεν με πειράζουν καθόλου, ίσα ίσα που είναι σαν να μην φοράω τίποτα και νομίζω πως μου πάνε κιόλας, τέλος πάντων. Και τα έχω έτσι πάντα στη θηκούλα, είμαι προσεκτικό άτομο, με βλέπετε έτσι. Λοιπόν, στη συνέχεια, τι να δείξω, με τι να συνεχίσω. Θα συνεχίσω με ένα πάρα πολύ ωραίο πραγματάκι, ένα πάρα πολύ ωραίο νεσεσεράκι που μου το έστειλε μια κοπέλα από εσάς. Είναι η κοπέλα ονομάζεται Ελένη και μου είπε ότι θέλει να μου στείλει κάτι και σε καμία περίπτωση δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Είναι αυτό εδώ το νεσεσεράκι, το οποίο από τη μία πλευρά γράφει το όνομά μου, Μαρινέλη, και από την άλλη πλευρά γράφει το μότο του καναλιού, η ομορφιά βρίσκεται παντού. Είναι πάρα πολύ ωραίο, στα χρώματα που εμένα μου αρέσουν, με ένα φιωγκάκι εδώ. Και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ελένη και στα κοριτσάκια της, στις δύο τις κορούλες της που τη συνάντησα και από κοντά. Και μου κάνει ένα τέτοιο δώρο αγάπης, είμαι πάρα πολύ χαρούμενο και σίγουρα θα είναι και στα αγαπημένα του μήνα. Δεν υπάρχει περίπτωση γιατί κάθε μέρα το βγάζω την τσάντα μου και το κοιτάω. Και εδώ μέσα αποθηκεύω βασικά αυτό το τσαντάκι, είναι ένα κινητό φαρμακείο για μένα. Μέσα βρίσκω τα. Δεν θα βρείτε τα πάντα. Αν με βρείτε καλημέρα στον δρόμο και θέλετε το οτιδήποτε, σταματήστε με και πείτε μου, Μαρινέλη, με πονάει το κεφάλι μου, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θα σας έχω σίγουρα τη λύση, δεν υπάρχει περίπτωση. Και έχω και τα γυναικεία είδη, καταλάβατε περί τίνος πρόκειται. Σε μία από τις θήκες έχω αυτές εδώ πέρα τις μπάρες από την εταιρεία Nature Valley, αν το προφέρω σωστά, είναι αυτές εδώ. Είναι μέσα με κανελίτσα, έχει δύο μπάρες και είναι νοστιμότατες, δεν μπορώ να σας περιγράψω, είναι καταπληκτικές. Από τότε που δοκίμασα μία έχω εθιστεί και κάθε μέρα θα φάω δύο, τρεις ή τέσσερις μπάρες, ενώ σου λέει υποτίθεται ότι πρέπει να τις τρως προσεκτικά.
Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι και καλά για υγιεινή διατροφή. Αν κάνετε κάποια δίαιτα, να τρώτε σαν έτσι ένα σνακ μέσα στην ημέρα, πολύ ωραίες. Αν τις δείτε στο σούπερ μάρκετ, να τις πάρετε οπωσδήποτε. Στη συνέχεια, έχω το νεσεσεράκι με τα καλλυντικά μου. Είναι από την εταιρεία Ted Baker, κάπως έτσι. Είναι αυτό εδώ, το φούξια, που είναι λουστρινάκι και έχω μέσα μου οτιδήποτε έχει να κάνει με προϊόντα περιποίησης, ομορφιά. Τραβάω βίντεο. Φύγε! Και μετά από αυτό το υπέροχο και ευχάριστο διάλειμμα, λοιπόν, να σας δείξω ότι έχω μέσα στο τσαντάκι με τα καλλυντικά που κρατάω μέσα στην τσάντα μου. Τα χάσα τώρα, είχα πάρει φόρα, τα χάσα. Τέλος πάντων, έχω αυτήν εδώ την μπούρτσα, την οποία την είχα πάρει από ένα περιοδικό, δεν θυμάμαι ποιο, νομίζω ήταν το L. Και είναι πάρα πολύ όμορφη, πολύ ωραία πρακτική για μέσα για την τσαντούλα. Έχει και αυτήν εδώ τη θηκούλα που κλείνει μπροστά, έτσι ώστε να μην αρχίζουν να λιώνονται οι τριχούλες από το πατήκωμα. Λοιπόν, έχω μία κρέμα χεριών από την εταιρεία Essence of Beauty, πολύ ωραία και μυρίζει θεϊκά. Μου την είχε φέρει η φίλη μου η Βένια από την Αμερική. Έχω στο travel size μία δοντόκρεμα και μία δοντόβουρτσα. Αυτή την δοντόβουρτσα, ούψ, σε κάθε βίντεο κάτι μου πέφτει τώρα τελευταία, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αυτή την δοντόβουρτσα, καλά το λέω, την είχα πάρει από το Tiger. Να, την είναι πάρα πολύ ωραία. Τη χρησιμοποιώ 2-3 φορές και μετά την πετάω. Στη δουλειά, ειδικά μετά το διάλειμμα που τρώω, θέλω να βοηθήσω τα δόντια μου γιατί δεν μπορώ διαφορετικά. Έχω 3 κραγιονάκια. Εγώ που δεν το έχω ποτέ με τα χείλη, κυκλοφορώ με 3 κραγιόν πάνω μου. Λοιπόν, έχω εννοείται το Flat Out Fabulous από τη MAC. Αυτό που φοράω και σήμερα, για όσες αναρωτιέστε. Να σας δείξω κιόλας πώς γράφει. Να το. Αυτό το θεϊκό χρώμα, δεν το αποχωρίζομαι. Δεν ζω χωρίς αυτό, με τίποτα. Έχω ένα από την εταιρεία Beauty Line, το 302. Είναι ένα φοβερό ροζάκι. Να το. Και αυτό είναι πολύ σταθερό κραγιόν. Αλλά έχει λιωθεί λίγο. Και δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων. Και έχω και το αγαπημένο μου από την Catrice, είναι το 270, το Material Girl. Είναι σχεδόν ίδιο με το Flat Out Fabulous. Είναι βασικά ακριβώς το ίδιο χρώμα, ακριβώς το ίδιο, να το δείτε το. Απλά το ένα είναι glossy, της Catrice είναι glossy, ενώ της MAC είναι matte. Έχω ένα gel για τα χέρια, γιατί γενικότερα είμαι λίγο μικροφοβιακή και θέλω οπωσδήποτε να έχω κάτι τέτοιο. Έχω της Bioderma ένα δειγματάκι από το νεράκι της Bioderma σε περίπτωση που πάω κάπου, μπορεί κάποια μέρα να τύχει να, ξέρω εγώ, κοιμηθώ σε κάποια φίλη μου ή κάπου και να μην έχω ξεβαυτικό. Έχω αυτό και με σώζει. Πραγματικά με σώζει. Βασικά μου έχουν σώσει τα άλλα που είχα. Έχω κι άλλα, γιατί και καλή μου τύχη η κόρη της νονάς μου δουλεύει σε φαρμακείο και το κορίτσι μου φέρνει διάφορα πραγματάκια. Λοιπόν, έχω από την Estée Lauder 3 μολύβια ματιών σε travel size. Έχω ένα μπλε, ένα καφέ και ένα μαύρο. Μόνο το μαύρο έχω χρησιμοποιήσει προς το παρόν. Τίποτα άλλο από αυτά. Έχω τη Estée Lauder πάλι σε travel size μία μάσκαρα που έχει πάρα πολύ ωραίο μπουρτσάκι και γενικότερα είναι πολύ ωραία μάσκαρα. Και μ' αρέσει και σκέφτομαι μήπως την πάρω. Θα το δω, δεν ξέρω. Θα το σκεφτώ. Λοιπόν, έχω ένα καθρεφτάκι που έχει την Μίνι και τον Μίκη. Είχε και βούρτσα, αλλά καταστράφηκε. Ήταν κάποτε μια βούρτσα. Λοιπόν, έχω τις Essence τα Oil Control χαρτάκια, αυτά εδώ, που βγάζετε το χαρτάκι, το βάζετε εδώ. Α, τώρα δεν έχω. Ωραιότατα. Και απορροφάει λιπαρότητα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα. Είναι πάρα πολύ ωραία σε περίπτωση που το πρωί έχω φύγει στη δουλειά, έχω βαφτεί και το βράδυ θέλω να βγω να πάω κάποια βόλτα με τις φίλες μου. Δεν χρειάζεται να πάρω να βάλω και make-up, απλά παίρνω τη λιπαρότητα με αυτό. Βάζω λίγο ρουζάκι από τις The Balm το Hot Mama, το οποίο το έχω και αυτό σε δειγματάκι. Και είναι αυτό το υπέροχο ροδακινή χρώμα. Ξέρετε, μετά λίγο μάσκαρα, λίγο μολύβι, λίγο κρασιόν και γεια σας. Το οποίο ρούζ το πλώνω με αυτό το μικρό πινελάκι από την εταιρεία Too Faced. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ βολικό για μέσα στη τσάντα, δεν βγαίνει καθόλου χώρο. Έχω δύο, έχω ένα δείγμα ρώματος βασικά, έχω τις από Giorgio Armani το C, το οποίο δεν ξέρω αν μ' αρέσει, αν δεν μ' αρέσει. Το έχω χρησιμοποιήσει αρκετό καιρό, αρκετές φορές, γιατί με ένα ψέκασμα είμαι ok, εγώ δεν βάζω πάρα πολύ άρωμα. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω καταλήξει αν μ' αρέσει ή όχι. Και έχω και σε travel size το άρωμα από Jo Malone. Και έχω από την εταιρεία Neutrogena το περιβητικό χιλιών. Έχω από την εταιρεία The Balm εννοείται το Stainiac.
Ξέρετε πως εγώ, χωρίς ασθένεια και το Flat Out Fabulous, ναι, καλά το είπα, δεν μπορώ να ζήσω, ειδικά τώρα που αρχίζει και ανοίγει ο καιρός, όλη μέρα χρησιμοποιώ αυτό. Έχω ένα κλεμμεράκι, έχω αυτά τα λαστιχά και τα περίεργα, που είναι έτσι σαν... δεν ξέρω πώς λέγεται, είναι περίεργα και δεν πιάνουν τις τρίχες των μαλλιών όπως τα υπόλοιπα λαστιχάκια. Και μόλις έσπασε και το κλάμερ, το μάτιασα, τέλος πάντων. Και έχω και δύο τσιπιδάκια. Και έχω και κάποια λαστιχάκια, αυτά τα μικρά τα λαστιχάκια που πιάνουμε τα διαφανή. Και έχω και σε ένα δειγματάκι, ένα στοματικό διάλειμμα. Πάω στον οδοντίατρο, παίρνω 2-3 και τα βάζω μέσα στην τσέντα μου να τα έχω να τα χρησιμοποιώ. Αυτά με το τσαντάκι με τα καλλιτικά, δεν έχω κάτι άλλο. Άδειασε. Αυτά έχει μόνο. Στη συνέχεια έχω μέσα το ημερολόγιο μου και το στυλό μου. Για να θυμάμαι. Ό,τι θυμάμαι βασικά να το γράφω. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεχνάω το 25 μου. Ξεκίνησε το Alzheimer να έρχεται. Λοιπόν, και στην από εδώ τη θήκη για να τελειώνουμε από εδώ. Έχω το πορτοφόλι μου. Είναι αυτό εδώ. Είναι από την εταιρεία Uterk. Δεν ξέρω. Θα σας το γράψω κάπου εδώ. Είναι μια εταιρεία που είχε έρθει στην Ελλάδα πριν κάποιο διάστημα και έκλεισαν τα καταστήματά της. Ήταν η πιο ακριβή σειρά των Zara. Είχα πάρει αυτό το πορτοφόλι, το είχα δει μια φορά που είχα πάει με μια φίλη μου και δεν το πήρα. Το μετάνιωσε γιατί τσουγκουνεύτηκα τα πολλά του τα λεφτά και λέω ότι οκ, άστο δεν πειράζει, βλέπουμε. Και μετά όλο το βράδυ το βλέπω στον ύπνο μου το πορτοφόλι και την επόμενη μέρα σηκώθηκα πριν και πήγα και το πήρα. Είναι αυτό εδώ, είναι πάρα πολύ ωραίο και ευρύχωρο. Είναι η πρώτη φορά που κρατάω πάνω από ένα χρόνο πορτοφόλι. Αυτό το έχω ένα χρόνο. Πρώτη φορά μου συμβαίνει. Συνήθως κάθε 3 με 4 μήνες άλλαζε πορτοφόλι, αλλά το έχω βολευτεί τόσο πολύ που δεν θέλω να το αλλάξω. Είναι έτσι. Ανοίγει κάπως έτσι. Και μέσα γενικότερα είναι πολύ ευρύχωρο. Έχει και εδώ πέρα ξεχωριστή θήκη για να βάζει τα κερματάκια, το οποίο είναι μόνο 15 λεπτά αυτή τη στιγμή. Και γενικότερα εντάξει, δεν έχει κάτι αξιόλογο να σας δείξω, αποδείξεις, να, μια κάρτα 48 ώρες για κλείσιμο αυτοκινήτου, σαν εγγύηση, ταυτότητες, διπλώματα και έχω και αυτό εδώ το μικρούλι, το οποίο όσοι εσείς είσαστε της γενιάς μου σίγουρα θα το ξέρετε, ήταν από μία Barbie, η οποία είχε ένα μωράκι και είχε και καροτσάκι για μωρό και ήταν το αρκουδάκι του μωρού της Barbie. Και το έχω πάρα πολύ καιρό μέσα στο πορτοφόλι μου, το έχω από πολύ μικρή, δημοτικό σίγουρα και το κρατάω έτσι για ενθύμιο. Εντάξει, είμαι και συναισθηματική όπως βλέπετε. Τέτοια. Διάφορα όπως οι υπόλοιπες κάρτες, κάρτες μέλους, κάρτες από σούπερ μάρκετ, από τα Fridays, από τα IKEA και άλλα τέτοια διάφορα. Και στην άλλη τη φικούλα εδώ, κάτι βλέπω, έχω σίγουρα ένα πεταμένο δεκάεδρο. Και τα ακουστικά του κινητού μου, διότι χωρίς μουσική δεν ζω, πραγματικά δεν ζω. Επειδή παρκάρω αρκετά μακριά από τη δουλειά μου, γιατί εκεί κοντά στο κέντρο δεν έχει καθόλου να παρκάρεις, παρκάρω λίγο πιο μέσα στις γειτονιές, πιο χωμένα, μπορεί κάθε μέρα να κάνω και ένα 7 λεπτό περπάτημα μέχρι να φτάσω στο μαγαζί. Τέλος πάντων, οπότε έχω τα ακουστικά και πάντα ή θα μιλάω με τον φίλο μου ή θα ακούω μουσική, γιατί δεν μπορώ χωρίς μουσική. Με τίποτα δεν μπορώ. Στην άλλη θήκη έχω το κινητό μου. Αυτό εδώ, το οποίο έχει και κάποιες ειδοποιήσεις από το Instagram, γιατί ανέβασα πριν λίγο μια φωτογραφία. Είναι το iPhone το 6. Το 6, ναι. Αυτό. Αυτή τη θήκη δεν έχω τίποτα. Στην εσωτερική, γιατί έχει μια εσωτερική για το laptop, υποτίθεται. Έχω το hands-free. Έχω το φορτιστή του κινητού, για να μην ξεμείνω. Και στο φερμουάρ το μικρό. Έχω μαντιλάκια, υγρά μαντιλάκια και τα χέρια. Σας είπα, έχω το θέμα αυτό με τα μικρόβια. Και έχω και αυτά εδώ τα χαρτομαντιλάκια από την Softex, τα οποία είναι με χαμομήλι και δεν μπορώ να σας περιγράψω το πόσο ωραία μυρίζουνε. Πραγματικά είναι, αχ, καταπληκτικά, σαν χαμομηλάκι μυρίζουν όντως. Και εννοείται πως έχω τα κλειδιά μου. Είναι αυτό το λουράκι που σας έλεγα ότι ήθελα και του ζήτησα να έχει τσάντα μου ένα λουράκι τέτοιο. Γιατί είχα πάρει μια παλιότερα μια τσάντα έτσι με λουράκι και με είχε βολέψει απίστευτα. Είναι αυτό εδώ το λουράκι, στο οποίο κρατά κρεμά όλα μου τα κλειδάκια και της δουλειάς και του αυτοκινήτου και του σπιτιού. Όλα αυτά εδώ, χαμός.
Η άλλη τσάντα που είχα, να σας πω την αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί αυτό το λουράκι δεν ήταν δερμάτινο και σταθερό, ήταν σαν ελαττήριο, ήταν ελαστικό, σαν λάστιχο, και το τράβαγε σε αυτή την τσάντα, έβγαινε, έφτανε στην πόρτα, ξεκλείδωνες και όλα τα σχετικά. Τώρα για να ξεκλειδώσω, πρέπει να πάω ή πολύ κοντά την τσάντα ή πρέπει να τα βγάλω αναγκαστικά. Ενώ με εκείνο το είχα στην τσάντα, στη όνομο, το τράβαγα, έφτανε, ξεκλείδωνα και ήμουν μια χαρά. Τι άλλο. Και απλά εδώ στο φερμουάρ έχω και 1 ευρώ και 10 λεπτά που τα μέρα. Μπράβο μου. Αυτά είναι που έχω μέσα στην τσάντα μου. Δεν έχω πάρα πολλά πράγματα. Αν και αυτά ήδη είναι πολύ βαριά. Δηλαδή, άμα πιάσετε την τσάντα μου, είναι θεό βαριά. Συνήθως πέρα από αυτό εδώ που πηγαίνω. Πού πήγαν οι μπάρες, καλέ, να πες. Λοιπόν, πέρα από τις μπάρες αυτές εδώ, έχω και τις Haribo τα αρκουδάκια. Αλλά τα κατανάλωσα το πρωί, δεν έμεινε τίποτα. Πάντα με στην τσάντα μου θα βρείτε κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ χωρίς τα Haribo. Αυτά τα αρκουδάκια της Haribo είμαι θυσμένη. Δεν καπνίζω ευτυχώς, γι' αυτό δεν είδα ούτε στην τσάντα μου ούτε τσιγάρα ούτε αναπτήρες. Ευτυχώς είμαι φανατική αντικαπνίστρια. Δεν θέλω ούτε να τα βλέπω ούτε να τα μυρίζω. Και αυτά. Δεν είχε τίποτα άλλο το σημαντικό. Λοιπόν, τώρα να σας δείξω το εσωτερικό της τσάντας, το οποίο όπως είδατε έχει αδειάσει. Από τη μία την πλευρά έχει απλά δύο θηκούλες εδώ πέρα και εγώ βάζω είτε τα ακουστικά μου είτε το κινητό μου ανάλογα. Μετά στην εσωτερική την θήκη, η οποία είναι μόνο αυτή με φερμουάρ, γενικότερα η τσάντα δεν κλείνει. Μένει ανοιχτή, άλλο ένα μειονέκτημα, αλλά δεν πειράζει. Βάζω εδώ πέρα το. Εντάξει, αν είναι να φύγω ταξίδι, θα βάλω όντως το λάπτοπ, αλλά τώρα εγώ βάζω το φορτιστή του κινητού μου. Και την από εδώ την πλευρά, όχι από την άλλη πλευρά που ήμασταν πριν, έχει κολλημένη άλλη μια θηκούλα εδώ για να βάζει μέσα το iPad. Δεν τη χρησιμοποιώ ποτέ. Και από την άλλη, γιατί χωρίζεται σε τρία μέρη στην ουσία, αν βάλουμε και αυτή του tablet εδώ, του iPad, συγγνώμη, χωρίζεται σε τέσσερα. Από εδώ έχει άλλες δύο θηκούλες, έχει μία μεγάλη με φερμουάρ, δύο πιο μικρές και έχει και αυτό το λατρεμένο δερματάκι για τα κλειδιά. Λοιπόν, αυτή είναι η τσάντα και εξωτερικά. Μια απλή μαύρη τσάντα στην ουσία. Και αυτά. Δεν έχει τίποτα άλλο μέσα. Άργησα πολύ να το κάνω το βίντεο, αυτό το ξέρω. Το ξέρω ότι το περιμένατε, αλλά εντάξει, ξέρετε ότι δουλεύω πολλές ώρες, σας το έχω ξαναπεί και είναι λίγο δύσκολο με τα ωράρια και αυτά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι θέλω να μου πείτε εσείς ένα πράγμα που έχετε μέσα στην τσάντα σας και δεν το αποχωρίζεστε με τίποτα και για κανένα λόγο και δεν λείπει ποτέ από την τσάντα σας κάτι τέτοιο. Εγώ, ας πούμε, δεν θα έλειπε ποτέ από την τσάντα μου ντεπών. Δεν μπορώ. Αν με πιάσει πόνος οτιδήποτε, θέλω να πάρω ένα ντεπών οπωσδήποτε, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Αλλά γενικότερα, εντάξει, είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν θα ήθελα να λείπουν, όπως και το hands-free. Δεν μπορώ χωρίς ακουστικά, γιατί σας είπαμε τη μουσική έχω ένα θέμα. Οπότε πείτε μου, τι έχετε εσείς με τις τσάντες που δεν θα το αποχωριζόσασταν, γιατί μπορεί να μην το έχω εγώ και να μην το έχω σκεφτεί ότι όντως θα μπορούσα να έχω κάτι τέτοιο μέσα στην τσάντα μου. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Αυτά. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να θυμάστε πως η ομορφιά βρίσκεται παντού. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.